Πιστώνονται λοιπόν στους λογαριασμούς των δικαιούχων ποσό ενισχύσεων που ξεπερνά συνολικά τα 780 εκατομμύρια ευρώ και που αφορούν σε συνδεδεμένες ενισχύσεις, οικολογικά σχήματα, βασική ενίσχυση, νεοεισερχόμενοι αγρότες, αναδιαναμετική ενίσχυση 2023, ξεπερνώντας κατά πολύ και τις αρχικές εξαγγελίες των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Χιλετζάκη. Καλημερίζω τον κύριο Μύρονα Χιλετζάκη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, τι είναι εκείνο το οποίο πραγματικά τρέχει και για αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο κύριος Χιλετζάκης, πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Μικρών Συνεταιρισμών. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Συγγνώμη για εχθές, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούσα. Μα καλά, τι το συζητάτε και το θυμάστε. Περάσανε αυτά όλα σε εμάς, σε συμβαίνουν όλα. Πάμε στην ουσία. Μην το συζητάτε καθόλου. Μια χαρά είμαστε. Εχθές το απόγευμα, 5 και 4 συγκεκριμένα, ξεκινήσαν οι πρώτες πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων. Με αυτό το κύκλο κλείνει για τη μεγαλύτερη ομάδα παραγωγών, και θα εξηγήσω γιατί εννοώ ναι, τη μεγαλύτερη ομάδα παραγωγών, οι πληρωμές του έτους 2023. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι η πρώτη πληρωμή που γίνεται μέσα στο 2024. Για να μην μπερδευτούν οι παραγωγοί μας, η πληρωμή αυτή αφορά το 2023 και όχι το 2024, γιατί το είδαμε και αυτό εχθές, να μας λένε η παραγωγή αν νωρίτερα μπαίνουν τα χρήματα φέτος. Αντί σε Οκτώβρη μπαίνουν το Μάιο, τέλος Απρίλιο. Σωστά το λέτε. Να διευκρινιστεί, διότι υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2023, έτσι. Ακριβώς. Εχθές το απόγευμα ξεκίνησε η πρώτη πίστοση που αφορά συνδεδεμένες ενισχύσεις. Η πρώτη συνδεδεμένη ενίσχυση που ξεκίνησε να πληρώνεται ήταν η ενίσχυση του Βάμβακος, που ανερχόταν σε 180 εκατομμύρια ευρώ, και μετά συνεχίστηκαν κάποιες άλλες συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις, οι συνδεδεμένες που αγγίζουν την Κρήτη περισσότερο, είναι η συνδεδεμένη ενίσχυση Γάλακτος, που ανέρχεται σε 10,63 ευρώ το κάθε παραγωγικό ζώο που έχει πιάσει το στόχο, δηλαδή έχει δώσει, παραδώσει σε πιστοποιημένο ο αδειοδοτημένο τυροκομείο παραγωγός στο γάλα του, που έχουν γίνει οι ανάλογες χημικές εξετάσεις για να δούνε ότι υπάρχει όλα τα θρεπτικά συστατικά, όλα τα λιπαρά και τα λοιπά, ότι υπάρχουν στο γάλα. Όταν το τυροκομείο μαζί με τα τιμολόγια του παραγωγού διασταυρωθούν από τον οργανισμό, τότε ο παραγωγός απολαμβάνει τα 10,63 ευρώ ανά ζώο, που είναι η συνδεδεμένη ενίσχυση γάλακτος. Έχουμε όμως και τα πορτοκάλια που αφορούν περισσότερο το Ρέθυμνο και τα Χανιά, επιτοπλίστων που πάνε για χυμοποιία, που και αυτά παίρνουν περίπου στα 21 ευρώ το στρέμμα, μία ενίσχυση συνδεδεμένη. Σε αυτές οι δύο θεωρώ ότι είναι οι πιο βασικές συνδεδεμένες της Κρήτης όσον αφορά τη χθεσινή πληρωμή. Πάμε στο σήμερα. Στο σήμερα συνεχίζει ομαλά η πληρωμή, θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα και ανοίγω παρένθεση. Είναι η απεργία, μάλλον δεν είναι απεργία, είναι η εργατική πρωτομαγιά που μεταφέρθηκε την Τετάρτη και έχει να κάνει με τις τράπεζες, που αύριο δεν θα γίνονται τραπεζικές συναλλαγές. Και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα με τις λοιπές τρίτες τράπεζες. Θα αναφέρω μόνο την Τράπεζα Πειραιώς, γιατί είναι η τράπεζα που πήρε το έργο της πρώην ΑΤΕ. Επομένως, οι πρώτοι λογαριασμοί της συνδεδεμένης ενίσχυσης που μπήκαν χθες το βράδυ θα ήταν η παραγωγή που είναι κάτοχη της Τράπεζας Πειραιώς. Ναι. Και όχι λοιπόν τραπεζών. Δηλαδή, ένας παραγωγός τώρα που μας ακούει θα πει, που είναι του ΧΗ τραπεζικού ιδρύματος πελάτης, θα πει: εμένα δεν μπήκε χθες το βράδυ. Δεν μπήκε γιατί υπάρχει το τραπεζικό Βαλέρ, που σε άλλες τράπεζες, σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα είναι μία μέρα και σε κάποια άλλα είναι δύο μέρες το περιβόητο Βαλέρ, που το συζητάμε κάθε φορά που έχουμε τις πληρωμές. Επομένως, συνεχίζει ομαλά η πληρωμή με τα 20 χιμ που ανέρχονται σε 425 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τα υπόλοιπα 88 εκατομμύρια ευρώ και τελικά, με το ζήλο και το στόχο που έβαλε και το ΙΠΑΤ αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι και η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ,
φέρανε εις πέρας πάρα πολλούς διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματικά ακουγόταν το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα στους διαδρόμους του Υπουργείου και του Οργανισμού, αλλά δεν θέλαμε να κάνουμε τις δηλώσεις όπως γίνανε τον Οκτώβριο και τελικά άλλα λέγαμε και άλλα είδαμε στους τραπεζικούς οργανισμούς με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης που τα είδαμε και λείπαν 88 εκατομμύρια. Επομένως, μιλούσαμε για τα ασφαλής 700 με 720 εκατομμύρια ευρώ και τελικά αυτά γίνανε 780 ευρώ, δηλαδή η δισκέτα από τον οργανισμό έφυγε με εντολή να πληρώσει η Τράπεζα Πειραιώς 780 εκατομμύρια ευρώ. Τα 780 εκατομμύρια ευρώ, πολύ σωστά διαβάστε το δελτίο τύπου που βγήκε χθες το απόγευμα από το ΙΠΑΤ, αφορούν διάφορες κατηγορίες παραγωγών και πάμε στις πιο αδικημένες κατηγορίες που πραγματικά πρέπει να συγχαρούμε το Υπουργείο, γιατί αυτά στην Ελλάδα γίνονται, κυρία Δουλγεράκη. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Το 2014 παραγωγός, απλήρωτος το 2014, σε διοικητικό έλεγχο, επί 10 χρόνια όμηρος και δικαιώνεται τώρα για να πληρωθεί. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη αδικία. Όπως και η παραγωγή, να φέρω και παράδειγμα, συγκεκριμένο αφημί που το ελέγξαμε πριν από 3 μέρες. Και είδαμε την αδικία, παραγωγός από το Ηράκλειο της Κρήτης είναι παντρεμένος από ένα άλλο μέρος της Ελλάδος, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα στο μέρος. Ο πεθερός του έδωσε ένα χωράφι 4 στρέμματα του ανθρώπου, ο άνθρωπος αγρότης και εινοποιός, έκανε τη δήλωσή του επί σειρά ετών χωρίς να δικαιάται εθνικό απόθεμα και ήταν κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης 17 χρόνια. Ναι. Επειδή δήλωσε όμως το χωράφι του πεθερού του, τον έβαλε σε ειδικό διοικητικό έλεγχο οργανισμό το 2022. Προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά που του ζητήσαν. Και τους ιδιοκτησίας, αποδοσίας, κληρονομιάς, ότι είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του και όλα τα χαρτιά που του ζητήσανε. Δεν επεξεργάστηκε ποτέ η αίτησή του μέχρι και τώρα. Μάλιστα. Και τώρα επεξεργάστηκε και νητρώνεται στην πληρωμή αυτή. Γιατί? Γιατί με τα ξερά καήκανε και τα χλωράκια, για τον Γεράκη. Είχαν πει ότι κάποιοι δηλώνουν χωράφια εκτός Κρήτης. Μπήκανε στο μικροσκόπιο οι ελέγχοι. Επομένως, ένας παραγωγός που είχε 4 στρέμματα 100% νόμιμα, μπλοκαρίστηκε κυριολεκτικά. Και δεν πληρώνονταν επί 2 χρόνια. Αυτός ο παραγωγός θα πληρωθεί σήμερα. Νομίζω κύριε Χιλετζάκη ότι από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι χιλιάδες οι άνθρωποι αυτοί, μόνο υπάρχει μια εκκρεμότητα κοντά σε 700-800 ακόμα αφημία, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά. Ήταν 16.500 αφημία. Συγγνώμη, κύριε Χιλετζάκη, δεν σας άκουσα. Ναι, ναι. Πείτε μου, 16.000 αφημί. 16.500 ναι. Αφημί για διάφορους διοικητικούς λόγους και ελέγχους είναι δεσμευμένα τη σειρά ετών, δηλαδή από ένα χρόνο μέχρι και 10 χρόνια που σας ανέφερα, τα δύο ακραία σας ανέφερα τώρα, και είναι απλήρωτα. Όλα αυτά εξεταζόταν με ευλάβεια από συγκεκριμένη επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι ευρήματα βρήκανε που έχουν μαύρα σύννεφα και σκοτεινά σημεία, αυτά τα ευρήματα θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ένα τελευταίο ρωτώ. Το τελευταίο που ρωτώ, κύριε Χιλετζάκη, και είναι το εξής. Με βάση αυτά τα δεδομένα που είπαμε στην αρχή, ξεκίνησε ναι μεν η πίστωση των λογαριασμών, μας είπατε αναλυτικά τι γίνεται μέχρι αυτή την ώρα. Ρωτώ λοιπόν και λέω το εξής, επειδή και εσείς το αναφέρατε. Με βάση την απεργιακή κινητοποίηση την αυριανή, Τετάρτη 1η του Μάη, όπως επίσης και τις τραπεζικές αργίες λόγω της μεγάλης εβδομάδας, εκτιμάτε ότι θα προλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες τράπεζες να πάρουν πριν από το Πάσχα τα χρήματά τους ή πάνε μετά και την Τρίτη του Πάσχα? Χθες συζητούσαμε παραγωγούς, καταλαβαίνετε την αγωνία των παραγωγών όλη τη μέρα. Βρίσκομαι στο νησί και εγώ τώρα
αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη είχα έρθει, γιατί ξέρετε γυρίζω όλη τη χώρα και συναντάω κάθε μέρα παραγωγούς στο χωριό μου δεξιά αριστερά και με ρωτάνε. Είπα το εξής εχθές στους παραγωγούς. Επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα τραπεζικά βαλέρ και όλα αυτά, άνοιξε όμως την περασμένη εβδομάδα το εξής, κυρία Δουλγεράκη. Άνοιξε το σύστημα για την κάρτα αγρότη. Η κάρτα αγρότη τι είναι? Είναι μια κάρτα που προεξοφλείς κατά 80% τη βασική σου εγγύηση και είτε κάνεις κάποιες αγορές που χρειάζεσαι, βενζινάδικα, γεωργικά εφόδια, πληρώνεις λογαριασμούς κτλ. Ή παίρνεις κάποια χρήμα ζεστό, ρευστό από τον κισέ της τράπεζας. Όσοι παραγωγοί θεωρούν ότι η τράπεζά τους ή το βαλέρ και όλα αυτά προκύψουν και να μην πληρωθούν, που εγώ θεωρώ ότι θα πληρωθούν όλοι. Αυτό θεωρώ. Αν θεωρούν ότι δεν μπορούν, με μία αίτηση, εφόσον είναι κάτοχοι της κάρτας αγρότη, με μία αίτηση στην τράπεζά τους το πρωί, την επόμενη μέρα το πρωί έχουν την κάρτα αγρότη στα χέρια τους. Έτσι κι αλλιώς μας έχει βάλει μέτρα αγορών μόνο με κάρτες πλέον. Τι να κρατάω την κάρτα ανανύψεως στο χέρι, τι να κρατάω την κάρτα αγρότη. Επομένως τη ρευστότητα που θέλει αυτές τις μέρες για το γιορτινό τραπέζι, μπορεί να την αποκτήσει ένας παραγωγός από την κάρτα αγρότη. Δεν κάνω διαφήμιση στην κάρτα αγρότη αυτή τη στιγμή, αλλά λέω ένα μπλαν πι, δηλαδή τη δεύτερη λύση ενός παραγωγού που θεωρεί ότι το βαλέρ, η απεργία, η αργία, όλα αυτά θα του δημιουργήσουν θέμα και δεν θα έχει στο πορτοφόλι του χρήματα, μπορεί με ένα κυριολεκτικά πάτημα του κουμπιού να ενεργοποιήσει την κάρτα αγρότη και να έχει και τη ρευστότητα που θέλει, αλλά και να κάνει και κάποιες αγορές πασχαλινές αυτές τις μέρες. Λοιπόν. Αλλά ξαναπάω στο ερώτημά σας. Θεωρώ ότι όλοι θα πληρωθούν μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή, ήταν πληρωμένοι όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση σας εύχομαι, κύριε Χιλεζάκη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εχθές με παίρνανε φίλοι μου ακροάτρια και μου λέει σας ψάχνουν στο ράδιο και τον έχει άλλο, ενώ το τηλέφωνο μου είχε πρόβλημα. Εντάξει, όλα καλά είναι. Μια χαρά. Καλή Ανάσταση. Καλημέρα σας. Καλά, καλή Ανάσταση.